παρουσιάσει την στον κυρία επόμενο εισηγητή, που Ράπτη. είναι η κυρία Ράπτη, παθολόγος-υπατολόγος από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η οποία θα μας πει τους προβληματισμούς και τους φραγμούς στη διάγνωση της υπατήτητας Δέλτα. Κυρία Ράπτη. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Είναι εντάξει. Ναι, δεν έχει πολύ σημαίνει. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την υπατολογική εταιρεία για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μου είναι προβληματισμοί και φραγμοί στη διάγνωση της υπατήτητας Δέλτα. Και θα μπορούσα να ξεκινήσω την ομιλία με κάτι που είχε πει ο κύριος Βεντεμάγερ, ο οποίος είχε ασχοληθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με την υπατήτητα Δέλτα. Είναι μια ορφανή νόσος, υποδιαγνώσκεται, είναι ένας διάβολος ουσιαστικά η υπατήτητα Δέλτα, μάλλον υπάρχει εκεί που δεν την γνωρίζουμε ότι υπάρχει, εκεί που δεν την βλέπουμε. Ο ιός λοιπόν της υπατήτητας Δέλτα φαίνεται ότι είναι από τους μικρότερους ιούς που μπορούν να αποκαλέσουν ανθρώπινη νόσο και παρότι το ξέρουμε πάνω από 40 χρόνια, αν και η συλλήμωξη, επιλήμωξη, όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, οδηγεί πολύ πιο γρήγορα σε πολύ νεότερες ηλικίες, σε μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης, κύρωσης και υπατοκυταρικού καρκίνου, ακόμα η έκταση της επίπτωσης της νόσου δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τα αίτια γι' αυτό έγκυται αφενός μεν στη μεγάλη ετερογένεια των επίνωσων πληθυσμών, των πληθυσμών που είναι αυσταριανό-αντιγονοθετικοί, στη μεγάλη ετερογένεια του ίδιου του ιού και στη μεγάλη ετερογένεια των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της λίμωξης από τον ιό παγκοσμίως. Είναι μια βαριά υπατοπάθεια, όπως είπα, πολύ διαδεδομένη, συνεχίζει όμως να αποτελεί μια ξεχασμένη νόσο. Ίσως γιατί, όπως είπε ο κύριος Μάνεσης, είναι νόσος μάλλον όχι των ανεπτυγμένων κρατών. Είναι ένα νόσημα με μεταβαλλόμενη δυναμική επιδημιολογία, επηρεάζεται πολύ από τα μεταναστευτικά κύματα, από τον εμβολιασμό για την υπατήτητα Β και είναι συχνό σε χρήσεις αιμοφλεβίων ουσιών, σε ομοφυλόφιλους άνδρες, σε commercial sex workers, σε συλλημώξεις με HIV και υπατήτητα C. Ειδικά όμως σε υπατολογικές κλινικές, όπου έχουμε τα βαρύτερα περιστατικά, τους ασθενείς με κύρωση, με υπατοκυταρικό καρκίνο, μέχρι και 40% των ασθενών με αυσαλιανό αντιγόνο θετικό μπορούν να βρεθούν με υπατήτητα Δέλτα και μάλιστα υπολογίζεται ότι 1/5 με 1/6 περιστατικά με β' κύρωση υπατοκυταρικό καρκίνο οφείλονται στον ιό της υπατήτητας Δέλτα παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθεια να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τον ιό της υπατήτητας Δέλτα, ποιος είναι ο ακριβής επιπολέσμος. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει 3 μεγάλες μεταναλύσεις. Η πρώτη αφορά το 2018, όπου ο επιπολεσμός στο γενικό πληθυσμό και στους αυσαλιανό αντιγόνο θετικούς υπολογίστηκε αντίστοιχα 0,98% και 14,57% αντιστοίχως, αντιστοιχώντας ένα συνολικό πληθυσμό 62 με 72 εκατομμύρια ασθενών υπατήτητα Δέλτα παγκοσμίως. Το 2019 αυτός ο πληθυσμός υπολογίστηκε σε 48-60 εκατομμύρια σε μία δεύτερη μετανάλυση, ενώ στην τελευταία μετανάλυση πρόσφατα δημοσιευμένη στο JPATOR, η εικόνα ήταν διαφορετική. Ο επιπολασμός στους αυσαριανό αντιγόνο θετικούς ασθενείς υπολογίστηκε περίπου στο 4,5% με ένα συνολικό αριθμό των ασθενών υπατήτητα Δέλτα παγκοσμίως περίπου 9 με 19 εκατομμύρια. Και αυτή είναι η εικόνα από την τελευταία δημοσίευση στον πληθυσμό των ασθενών τον αυσαλιανό αντιγόνο θετικό παγκοσμίως και βέβαια είναι πολύ ψηλότερος ο επιπολασμός όπως βλέπετε εδώ στους ασθενείς των υπατολογικών κλινικών που όπως είπαμε είναι μεγαλύτερης βαρύτητας όσον αφορά την υπατική νόσο και μεγαλύτερο και στους ασθενείς τους χρήσης αιμοφλεβίων ουσιών άλλωστε ειδικά στις χώρες της υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού επίπεδου οι χρήσεις ενδοφλεβίων ουσιών είναι εκείνοι οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο δέλτα θετικοί και βέβαια στους ασθενείς που έχουν αυξημένου κινδύνου σεξουαλικές συμπεριφορές. Πώς μπαίνει όμως η διάγνωση της υπατήτητας Δέλτα παγκοσμίως? Ελέγχουμε μόνο τα αντισώματα εναντί του ιού? Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας PCR?
ο έλεγχος αυτός είναι αυτοματοποιημένος, προτυποποιημένος, με μεθόδους δεδομένες ή χρησιμοποιούνται ακόμα in-house PCR. Και ποιοι πληθυσμοί ελέγχονται? Ελέγχονται όλοι οι ασθενείς με αυσαριανό αντιγόνο θετικό ή μόνο αυτοί οι οποίοι παρακολουθούνται από υπατολόγους, γαστεντερολόγους και έχουν βαρύτερα συμπτώματα? Ελέγχουν συστηματικά τις ομάδες υψηλού κινδύνου για υπατήτητα Β και Δ, δηλαδή τους μετανάστες από την Αφρική, την Ασία, τον Αμαζόνιο, την Ανατολική Ευρώπη, τους χρήστες ενδοχλεδίων ουσιών, τις συλλημόψεις? Για να δούμε. Καταρχάς, ξεκινώντας, δεν υπάρχουν ακόμη παγκοσμίως ενιαίες κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο των ασθενών με υπατήτητα Β όσον αφορά συλλημόψεις και κυρίως με τη Δέλτα που μας ενδιαφέρει. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Μελέτους του Ήπατος συνιστά ότι πρέπει να ελέγχονται για υπατήτητα Δέλτα οι HBsAg θετικοί ασθενείς, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μεγάλης ενδυμικότητας που είναι χρήσης ενδοφλεβίων ουσιών, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, οι συλλημόψεις από υπατήτητα C και HIV, εκείνοι οι οποίοι έχουν επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά ή έχουν ιστορικό σεξουαλικός μεταδιδομένο νοσημάτων, καθώς και οι HBsAg θετικοί ασθενείς με αυξημένες ασαμινάζες και χαμηλό ή μη ανιχνεύσιμο DNA. Όμως, κοιτάξτε εδώ, λέει η ίδια η Αμερικάνικη εταιρεία ότι η λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί πολλές χώρες ακόμη δεν αναφέρουν ποσοστά λίμωξης από τον ιό της υπατήτητος Δέλτα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει, αν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα στο αν πρέπει να ελεγχθούν ή να μην ελεγχθούν, καλύτερα να κάνουμε έναν έλεγχο για υπατήτητα Δέλτα όλων των ασθενών που είναι θετικοί για το αυσταλιανό αντιγόνο και κυρίως αυτών οι οποίοι έχουν μεγάλο κίνδυνο στη μετάδοση, δηλαδή τις ομάδες που αναφέραμε πριν, σε αυτούς θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση για υπατήτητα Δέλτα. Και όπως βλέπετε εδώ, οι ομάδες αυτές όντως έχουν μεγαλύτερο επιπολεσμό της υπατήτητας Δέλτα, οι χρήσεις ενδοφλεβίων ουσιών, οι commercial sex workers, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, οι συλλημόψεις από HIV και SE, οι κυρωτικοί και οι ασθενείς με υπατοκυταρικό καρκίνο σε σχέση με τους φορείς για το αυσταλιανό αντιγόνο. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος συνιστά ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είναι αυσταλιανό αντιγόνο θετικοί θα πρέπει να ελέγχονται για συλλημόψεις σε HIV και Δέλτα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στη διάγνωση της υπατήτητας Δέλτα παγκοσμίως. Όπως είπε και ο κύριος Μάνεσης, ο επιπολεσμός της νόσου είναι πολύ μεγαλύτερος σε περιοχές του κόσμου φτωχές, σε περιοχές με πολύ χαμηλές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, όπου ούτως ή άλλως η εφαρμογή των σωστών διαγνωστικών πρακτικών μεθόδων δεν είναι πάντα εφικτή, όπως είναι και δύσκολη εκεί η συλλογή των δειγμάτων. Οι χώρες αυτές, οι οποίες έχουν υψηλό πολλαπλασμό υπατήτητος Β και Δ, υστερούν ως προς τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, δεν έχουν καθολική εφαρμογή του εμβολιασμού για υπατήτητα Β, δεν ελέγχουν ακόμη δυστυχώς σχολαστικά τις προσμετάγησεις ομάδες αίματος, δεν τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής σε επικές επεμβάσεις και βέβαια στις χώρες αυτές είναι αρκετά δύσκολη ακόμη η πρόσβαση σε αντική αγωγή για υπατήτητα Β και Δ όταν αυτή γίνεται κατορθωτό να διαγνωστεί. Έτσι λοιπόν αναφέρουμε ότι το 2017, δηλαδή 4 χρόνια πριν, μόνο 11 χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου είχαν εφαρμόσει τον εμβολιασμό των βρεφών έναντι της υπατήτητας Β. Αντίθετα, σε μια περιοχή του Αμαζονίου κοντά στο Περού, 8 χρόνια μετά τον καθολικό εμβολιασμό των βρεφών για υπατήτητα Β, δεν αναφέρθηκε περιστατικό υπατήτητας Δέλτα σε παιδιά γηγενών ηλικίας κάτω από 11 ετών. Απ' την άλλη όμως, ακόμη σε περιοχές της Βραζιλίας, Βενεζουέλας, Κολομβίας, Περού ή Σημερινού, η νόσος είναι ακόμη ενδημική και γίνονται ακόμη προσπάθειες εφαρμογής του εμβολιασμού και του καθολικού ελέγχου του προσμετάγησης αίματος. Επίσης, στην Τουρκία και το Ιράν, που είναι χώρες παραδοσιακά ενδημικές για τον ιό της υπατήτητας Δέλτα, ο επιπολεσμός έχει μειωθεί σημαντικά. Όμως υπάρχουν ακόμη περιοχές στην Ανατολία και στο δυτικό Ιράν με επιπολαισμό μέχρι και 65% των θετικών για αυσταλιανό αντιγόνο ασθενών. Αντίθετα, οι προηγμένες χώρες, οι χώρες με υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εκεί ο επιπολαισμός είναι μικρότερος. Όμως εκεί οι γιατροί συχνά ξεχνάμε να ελέγχουμε για υπατήτητα Δέλτα τους αυσταλιανό αντιγόνο θετικούς ασθενείς, όπως επίσης και τους επίνωσους ομάδων υψηλού κινδύνου και
Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι σε έλεγχο ηλεκτρονικών στοιχείων περίπου 1.000 ασθενών που ήταν θετική για αυσταλιανό αντιγόνο, μόνο το 12% αυτών το 2018 είχε ελεγχθεί για υπατήτητα Δέλτα, ενώ σε άλλη μελέτη, μεταξύ 25.000 βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 8,5% αυτών είχαν ελεγχθεί για Δέλτα. Και τέλος, σε μια πρόσφατη του 2019 μελέτη του NHANES, μεταξύ 21.832 συμμετεχόντων, ο επιπολασμός για αυσταλιανό αντιγόνο ήταν 0,36% συνολικά, 3,4% σε μη ισπανόφωνους Ασιάτες, ενώ ο επιπολασμός της Δέλτα σε αυτή την ομάδα έφτασε μέχρι και το 42%. Και είπαμε ότι υπάρχουν ακόμη χώρες που δεν αναφέρουν την υπατήτητα Δέλτα. Μία από τις χώρες αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού, όπως φαίνεται σε αυτή τη δημοσίευση, στις Ηνωμένες Πολιτείες η νόσος πιστεύετε ότι είναι σπάνια, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία επιτήρησης και αντίθετα με την υπατήτητα Β γενικά δεν αναφέρονται η νόση από υπατήτητα Δέλτα και γενικά δεν γίνεται συχνός έλεγχος για τον ιό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις χώρες αυτές του υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, η νόσος είναι πιο συχνή σε μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες με μεγάλο επιπολεσμό, δηλαδή χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή χώρες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Και από τη μελέτη του κ. Μάνηση στο Τζέπ Αντόλ το 2013, πραγματικά περιγράφεται ότι μεταξύ μεταναστών και γηγενών η νόσος παρουσιάστηκε αντίστοιχα σε ποσοστά 7,5% και 2,8%. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους μετανάστες πλέον είναι παράνομοι. Δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Υπάρχει αδυναμία διάγνωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό επηρεάζει αφενός με την εκτίμηση για τον επιπολασμό της νόσου, η νόσος υποεκτιμάται, και τον κίνδυνο μετάδοσης της υπατήτητας Δέλτα, αφού δεν γίνεται εμβολιασμός, αλλά και πρόσβαση στις θεραπείες. Και πώς γίνεται η διάγνωση του ιού της υπατήτητος Δέλτα? Έχουμε τα αντισώματα έναντι του ιού, το αντι-Δέλτα HG, το οποίο φαίνεται ότι είναι θετικό σε όσους έχουν εκτεθεί στον ιό και παραμένει θετικό ακόμη και μετά την αυτόματη φαρμακευτική κάθεση. Το αντι-Δέλτα IgM, το οποίο είναι θετικό σε οξία λίμωξη, παραμένει όμως θετικό και σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με χρονία Δέλτα. Το HDV RNA ποσοτικό και ποιοτικό είναι θετικό σε όλους τους ασθενείς με χρονία Δέλτα, αρνητικοποιείται μετά από αυτόματη ή φαρμακευτική κάθαση και είναι καλό να χρησιμοποιείται το ποσοτικό HDV RNA σαν ένας δείκτης απάντησης στη θεραπεία. Τέλος, έχουμε την ποσοτικοποίηση του αυσταλιανού αντιγόνου, που ουσιαστικά συσχετίζεται θετικά με το HDV RNA και η παρακολούθηση των επιπέδων του, η μείωση δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένας προγνωστικός δείκτης κάθασης με τη θεραπεία. Και εδώ βλέπουμε την συλλήμωξη, όπου, όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, συνήθως οδηγεί σε κάθαρση και ανάπτυξη προστατευτικών αντισωμάτων έναντι του ιού της υπατήτητας Β και την επιλήμωξη, που σε ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 85-90%, οδηγεί σε χρονιότητα. Όμως, οι μέθοδοι διάγνωσης παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Έτσι, φαίνεται ότι ακόμη και η ELISA τα προηγούμενα χρόνια είχαν μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού της υπατήτητας Δέλτα. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι ELISA έχουν προτυποποιηθεί και, όπως φαίνεται εδώ και από την πρόσφατη δημοσίευση, σε μια μεγάλη μελέτη ασθενών στην Ταϊβάν, φαίνεται ότι οι ELISA, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των αντισωμάτων, συμφωνούν μεταξύ τους με πάρα πολύ μεγάλο περιορισμό των ψευδών θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Γιατί όμως υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλες διαφορές στις επιδημιολογικές μελέτες όσον αφορά τα ποσοστά θετικότητας για τον ιό της υπατήτητας Δέλτα? Οι περισσότερες μελέτες έγιναν με καθορισμό των αντισωμάτων, όχι όμως προσδιορισμό του HDV RNA. Όμως είναι γνωστό ότι 15-25% των ασθενών που έχουν αντισώματα έναντι του ιού της υπατήτητας Δέλτα έχουν αρνητικό HDV RNA, είτε λόγω χαμηλής ιεμίας, είτε λόγω παρελθούσας λίμωξης, είτε λόγω φαρμακευτικής ανταπόκρισης. Άλλωστε, η διενέργεια PCR για τον ιό της υπατήτητος Δέλτα δεν είναι εφικτή σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως σε ενδημικές περιοχές, όπου έχει μεγάλο κόστος, οι άνθρωποι αυτοί έχουν αδυναμία πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας και αδυναμία εκτέλεσης της εξέτασης.
Όμως είναι γνωστό ότι η βαρύτητα της νόσου και η εξέλιξη έχει να κάνει με το HDV-RNA. Όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή την ανδρομική μελέτη 1.112 ασθενών από τη Γαλλία, όπου την βαρύτερη εικόνα με ρήξη αντιρρόπησης, ανάπτυξη παντοκυταρικού καρκίνου και μεταμόσχευση είχαν οι ασθενείς οι οποίοι ήταν HDV-RNA θετικοί σε σχέση με τους anti-HDV θετικούς ασθενείς που είχαν όμως αρνητικό HDV-RNA και παρόμοια αποτελέσματα και από τη μελέτη αυτή των ασθενών με συλλήμωξη HIV θετικών από την Ελβετία. Όμως, ο ιός της υπατήτηδος Δέλτα έχει πολύ μεγάλη γενετική ετερογένεια μέχρι 40% μεταξύ γονοτύπων, είπε πριν ο κ. Παραγιάννης. Θα πρέπει λοιπόν οι ανιχνευτές και κινητές για τις PCR να επιλέγονται από πολύ καλά συντηρημένες περιοχές, ώστε να μπορούν να καλύπτονται όλοι οι γονότυποι. Όμως, πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούν ακόμα in-house PCR, πολλές από τις οποίες δεν είναι τυποποιημένες και έτσι δίνουν πολλά ψευδώς θετικά και κυρίως ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Για το λόγο λοιπόν αυτό, για να υπάρχει ένα κονσένσους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο θα βασίζονται οι μέθοδοι προσδιορισμού του υλικού φορτίου της υπατήτηδος Δέλτα και διεξήχθη ουσιαστικά μία πολύ μεγάλη έρευνα ποιότητας για τον προσδιορισμό του υλικού φορτίου του ιού της υπατήτηδος Δέλτα το 2016 μεταξύ 28 εργαστηρίων που έκαναν PCR παγκοσμίως. Στη μελέτη αυτή προκύψαν τα εξής. Τα πιο πολλά εργαστήρια υποεκτιμούσαν το υλικό φορτίο του ιού της υπατήτηδος Δέλτα ή σε πάρα πολλά από αυτά υπήρχε πλήρη αδυναμία να ανιχνεύσουν κυρίως τους αφρικανικούς γονοτύπους, τον 5 στο 8 και τον υπότυπο 1 αφρικανικό γονότυπο. Υπήρχαν διαφορές στον υπολογισμό του υλικού φορτίου μεταξύ εργαστηρίων λόγω διαφορών στην αλληλουχία νουκλεοτιδίων μεταξύ γονοτύπων και υπογονοτύπων του ιού της υπατήτηδος Δέλτα. Και γενικά προτείνεται ότι στο σχεδιασμό των τεχνικών PCR θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δομή του ιού της υπατήτητος Δέλτα με προτινόμενο στόχο της PCR την πιο καλά συντηρημένη περιοχή που θεωρείται η περιοχή του Ribozyme. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλά εργαστήρια είχαν ακόμα και πρόβλημα, δεν γινόταν εσωτερικός έλεγχος ουσιαστικά των βημάτων της μεθόδου και κυρίως της εκχύλησης του RNA. Γι' αυτό λοιπόν συναισθήθη να χρησιμοποιείται μία PCR ενός βήματος για πλήρη αυτοματισμό σαν ένα kit με πολύ μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία και τη δυνατότητα μέτρησης του HDV-RNA ανεξαρτήτως γονοτύπου. Από την άλλη, οι γονότυποι του ιού της υπατήτηδος Δέλτα, ο καθορισμός τους γίνεται για ερευνητικούς σκοπούς ακόμη. Όμως ίσως η ανάπτυξη μελλοντικά νέων θεραπείων να κάνει αναγκαία την εύκολη προτυποποιημένη γονοτύπωση του ιού της υπατήτητος Δέλτα, οι γονότυποι όπως τους βλέπουμε εδώ. Και πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύθηκε από Γερμανικό Πανεπιστήμιο, από το Μόναχο, μία μεγάλη βάση δεδομένων, όπου ουσιαστικά απλά κλικάροντας σε αυτό που βλέπετε εδώ, υπάρχει δυνατότητα σε όλα τα εργαστήρια να πάρουν οδηγίες, να μπουν σε αυτή την τεράστια βάση δεδομένων, όπου υπάρχουν χιλιάδες sequences του ιού και να πάρουν οδηγίες και για την δημιουργία PCR, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται, παίρνοντας ουσιαστικά πληροφορίες από αυτή την πολύ μεγάλη βάση δεδομένων για την υπατήτητα Δέλτα. Τέλος, θα πρέπει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος, να ξέρουμε πώς θα εκτιμήσουμε τους ασθενείς που έχουν χρόνια υπατήτητα Δέλτα. Είναι όλοι εξίσου βαριά? Υπάρχουν φορείς? Χρειάζονται όλοι θεραπεία? Ποιοι από αυτούς χρειάζονται όλοι? Ουσιαστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την εκτίμηση βαρύτητας της κύρωσης ή της σύνωσης τις συνήθεις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούμε, το APRI-SCORE, το FIB-4-SCORE, που φαίνεται ότι γενικά συμπεριφέρονται καλά και στην χρόνια υπατήτηδα Δέλτα, όπως και στις άλλες υπατήτηδες. Φαίνεται ότι ίσως την καλύτερη, τα καλύτερα στοιχεία, την καλύτερη εκτίμηση θα δίνει η ελαστογραφία ύπατος. Και τελευταία, δημιουργήθηκε αυτό το Delta 4 Fibrosis Score, όπου χρησιμοποιεί την ελαστογραφία ύπατος, το γάμα GT, τα αιμοπετάλια και την ALT, για να εκτιμήσουμε ακριβώς την ίνωση και τη βαρύτητα στους ασθενείς αυτούς με υπατήτητα Delta, ενώ οι Γερμανοί έχουν χρησιμοποιήσει το BEA Score, που ουσιαστικά χρησιμοποιεί και κάποια στοιχεία όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και την προέλευση των ασθενών, ακριβώς όλα αυτά για να μπορέσουν να εκτιμήσουν τη βαρύτητα των ασθενών και ποιοι από αυτούς πρέπει να θεραπευθούν.
Συμπερασματικά λοιπόν και κλείνοντας, η πατήτητα Δέλτα είναι ίσως σοβαρότερη ογενή υπατοπάθεια, η οποία όμως είναι ακόμα σε χώρες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, όπου είναι συχνά ενδημική, αδιάγνωστη ή δύσκολο να διαγνωστεί, δύσκολο να εκτιμήσουμε το στάδιό της και δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά. Από την άλλη, σε χώρες με υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όπου ο πολεσμός είναι πιο χαμηλός, θα πρέπει να μην ξεχνάμε να ελέγχουμε το θετικό αυστραλιανό αντιγόνο ασθενείς, οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου, όπως μετανάστες από ενδημικές περιοχές, χρήση ενοπλευρίων ουσιών, ασθενών με συλλημώξεις. Οι επιδημιολογικές μελέτες ανίχνευσης του ιού της υπατήτητας Δέλτα θα πρέπει να αφορούν όλους τους HBSAG θετικούς ασθενείς και κυρίως αυτούς με τις βαρύτερες μορφές της νόσου, δηλαδή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ να στέλνουμε αντιδέλτα στους ασθενείς που είναι κυρωτική και με υπατοκυταρικό καρκίνο, όπου εκεί αναμένουμε να βρούμε τα ψηλότερα ποσοστά συλλήμωξης. Θα πρέπει όμως να προτυποποιήσουμε τις μεθόδους προσδιορισμού, τόσο της ELISA όσο και της PCR, για να ελκυστοποιήσουμε τα λάθη στη διάγνωση. Κυρίως όμως, το λέω και το ξαναλέω, θα πρέπει να μην ξεχνάμε να την ψάχνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ράπτη, γιατί παραστατικά μέσα στον χρόνο δώσατε σε βάθος όλους τη διαγνωστική προσπέλαση αυτούς τους ασθενείς και τους φραγμούς που υπάρχουν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ερώτηση από το διαδίκτυο. Γενικώς στην Ελλάδα, πρόσφατα δεδομένα όσον αφορά την υπατήτητα Δέλτα, δεν υπάρχουν τίποτε άλλο εκτός από το άρθρο του κυρίου Μάνεση. Υπάρχουν κάποιες αναφορές όπου υπολογίζω ότι είναι γύρω εκεί, στο 4 με 5% των ασθενών με υπατήτητα Β. Απλά εκείνη ήταν η μεγάλη δημοσίευση του 2013. Ουσιαστικά η Ελλάδα βρίσκεται στα επίπεδα που βρίσκονται όλες οι ας πούμε ανεπτυγμένες χώρες, που είναι ουσιαστικά κάτω από 10% και υπολογίζεται γύρω στο 5 με 8% των ασθενών με υπατήτητα Β και είναι και ανάλογα με περιοχές, ανάλογα αν αφορά αυτόχθονες ή μετανάστες. Έχει διαφορές αυτό. Και επίσης ότι μάλλον οι ασθενείς που είναι φορείς του ιού της υπατήτητας Β δεν ψάχνονται όλοι, ούτε στην Ελλάδα. Όχι. Νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό... Είναι κάτι που το ξεχνάμε, ναι. Ξεχνάμε να το ψάξουμε. Και δεν ξέρω, σε αυτούς τους ασθενείς, σε πρακτικό επίπεδο, όποιος είναι αντιδέλτα θετικός πρέπει να κάνει και PCR. Κανονικά, ναι. Και μία εκείνα φορά το μεγάλο... παρακολούθηση... Θα σας πω, εξαρτάται από τη βαρύτητα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το HDV RNA δεν συνταγογραφείται. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι το μεγάλο ποσοστό των ασθενών με ΔΕΛΤΑ είναι μετανάστες ή ομάδες υψηλού κινδύνου, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν έχουν άμκα, ακόμα και αν είναι νόμιμοι, είναι ένα κόστος να κάνουν HDV RNA. Και από την άλλη, η έννοια του HDV RNA έχει να κάνει με το αν τους ανθρώπους αυτούς θες να τους θεραπεύσεις. Θα στείλεις ένα HDV RNA για να δεις αν είναι ενεργός η νόσος, που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ενεργός. Από εκεί και πέρα όμως, αν τους θέσεις σε θεραπεία, θα πρέπει να έχεις μια παρακολούθηση του HDV RNA για να δεις τα αποτελέσματα της θεραπείας, το οποίο αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος και είναι ένα πρόβλημα. Επιτρέπετε. Κύριε Μάνε. Ναι. Ήθελα και εγώ να τονίσω ότι αν είναι να βγει κάτι από τη σημερινή συνάντηση προς όλους τους αδελφούς είναι η προτροπή να μην υπάρχει περιστατικό HBG περιστατικού ασθενούς που να μην ελέγχεται για το αντιδέλτα. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το κόστος. Το αντιδέλτα δεν έχει κοστολογηθεί, δεν περιλαμβάνεται στον ΕΟΠΗ, όπως επίσης και το HDV RNA. Εδώ, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει μια προτροπή προς την υπατολογική εταιρεία να προσπαθήσει να πείσει το Υπουργείο να βάλει και αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι πολλές. Τελικά δέχτηκαν, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, να περιλάβουν το HBV DNA στην λίστα του ΕΟΠΗ. Αλλά για το HDV RNA το κόστος δεν θα είναι μεγάλο, γιατί θα είναι λίγα τα περιστατικά να γίνει όμως η προσπάθεια. Θέλω να ρωτήσω, καταρχάς HDV RNA γίνεται τουλάχιστον από δύο εργαστήρια στην Αθήνα. Ναι. Ξέρετε να υπάρχει εργαστήριο που να δίνει απάντηση σε με WHO διεθνείς μονάδες?
Και τα δύο εργαστήρια ξέρω ότι έχουν house-made PCR. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Ο λόγος είναι ότι πρέπει το εργαστήριο να υποβληθεί σε κάποιο έξοδο για να συνδεθεί με, με το WHO, για να μπορέσει να πάρει τη δυνατότητα να μετράει σε μονάδες. Έναν αυτό. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει αντίσωμα στην αγορά, όσο ξέρω, για να ελέγχεται σε ιστολογικές τομές, σε άνοσο ιστοχημία, η παρουσία του δέλτα αντιγόνου. Αν το ζητήσετε, δεν γίνεται. Το ξέρω αυτό, γιατί είχαμε παλιότερα επικοινωνήσει με την κυρία Τινιακού σε αρκετά με εργαστήρια και πηγές προμήθειας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα αυτό. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι για τους μετανάστες. Ενώ γίνεται κάποιος έλεγχος, αν γίνεται για αφηματίωση, ζητούν ακτινογραφία θώρακος, δεν ζητείται ποτέ έλεγχος για υιογενείς λοιμώξεις, HBV, anti-HPSHG, anti-HDV ή για υπατήτητα C. Και όμως έχουμε μετανάστες από την Αφρική, από το Πακιστάν, από την Ρουμανία, από την Αλβανία βέβαια, από παλιότερα αυτό, από περιοχές υψηλής ενδημικότητος. Θα πρέπει και εκεί να γίνει μια προσπάθεια συλλογική πια. Ίσως ελέγχονται μόνο οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες. Εκεί νομίζω ότι έχει περάσει σε όλους τους γυναικολόγους. Εκεί νομίζω ότι ελέγχονται τουλάχιστον στην εγκυμοσύνη για Αυστραλιανό, αντί-HCV και αντί-HIV και BDRL. Εκεί γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος. Δηλαδή πολλοί προέρχονται από εκεί. Η βιοψία ύβατος δεν έχει κάποια αξία. Διαγνωστική. Υπάρχει στα guidelines ουσιαστικά, υπάρχουν, αναφέρεται ότι θα έπρεπε ίσως οι άνθρωποι αυτοί να γίνεται βιοψία ύπατος, αλλά τι νόημα έχει να κάνεις βιοψία ύπατος, με την έννοια ότι για να δεις το στάδιο της σύνωσης και είναι κυρωτική, αυτό μπορείς να το κάνεις και χωρίς να τους κάνεις βιοψία ύπατος. Δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Μάνης, να ανοιχνεύσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα διγόνα, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Άρα μόνο αν τύχει να κάνουν οι άνθρωποι αυτή βιοψία για κάποιο άλλο λόγο, αν τύχει να κάνουν μια φαλοκιστεκτομή, οπότε ζητάμε βιοψίες ύπατος, τότε ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσει ότι όλοι οι ασθενείς αυτοί πρέπει να κάνουν βιοψία. Εδώ, Ειρήνη, θα είχα διαφορετική γνώμη. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ισχύουν τα κριτήρια που είσαι στην υπατήτητα Β. Ο άρρωστος, δηλαδή, ο οποίος έχει ενδείξεις ελαστογραφικές ότι έχει σκληρότητα σκοτιού, πάνω από το φυσιολογικό, καλό θα είναι να κάνει, ιδιαίτερα τώρα που πέρα από τα νουκλεοσιδικά, νουκλεοτιδικά παράγωγα και την ιντερφερόνη που χρησιμοποιείται, υπάρχουν και άλλοι αναστολής της εισόδου του ιού, που θα ακούσουμε φαντάζομαι από την κυρία Μελάν μας λέει. Εγώ θα ήμουν υπέρ της βιοψίας, δηλαδή να μην την αφήνουμε, γιατί υπάρχει γενικά μια τάση. Άσε τη βιοψία, είναι αιματηρή εξέταση, με κάποιο ρίσκο, δεν την κάνω. Η τάση δική μου είναι ναι, κάντε. Δεν βοηθάει διαγνωστικά. Διαγνωστικά δεν βοηθάει. Κοιτάξτε, όσο και να πεις ότι έχουμε ελαστογραφία που σου δίνει μια εικόνα, η βιοψία είναι το gold standard σε αυτά τα πράγματα. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, παρακαλώ. Εγώ θα έλεγα αν υπάρχει δυνατότητα βιοψίας, τότε θα μπορούσε να γίνει χρώση για το δέλτα αντιγόνων, το οποίο είναι πολύ, τουλάχιστον των καιρών που έκανα εγώ τα πειράματα με το ζωμοντέλον Woodchuck και τα μολύναμε με τον ιόν της υπατήτητας δέλτα. Ήταν πολύ έντονη χρώση των πυρήναν των υπατοκυττάρων. Επομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αν άνοσο ιστοχημία. Μπορείτε να βρείτε αντίσωμα. Και να μας δώσει υπάρχουν και μας αντισώματα. Α, το είχαμε παράξει σε κουνέλια. Σε κουνέλια, το ξέρω. Πολύ εύκολο. Εντάξει, κάποιος θα πρέπει να εκφράσει την πρωτεΐνη
με βιοτεχνολογικές μεθόδους και να εμβολιάσει κουνέλια να παράξει το αντίσωμα. Πολύ εύκολο. Εμπορικές πηγές δεν υπάρχουν, εκτός το αν βρεις Παστέρ, κάποιον... Το Παστέρ, νομίζω, ίσως το Παστέρ Αθηνών να έχει αυτό το αντίσωμα. Μπορεί, θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Ή έστω τα κεντρικά του Παστέρ στη Γαλλία. Ο Λεγκόλ κλπ. Ναι, ναι. Εάν έχει συμπληρωθεί και δεν υπάρχει... Αναφορά μια ερώτηση που υπάρχει στο διαδίκτυο για τον έλεγχο των Αυστραλιανών αντιγόνων θετικών, νομίζω απαντήθηκε ότι πρέπει όλοι να ελέγχονται όλοι, βέβαια.